Δεν ξέρω, έχω άγχος. Απλώς βλέπω τα γιασεμιά για να θυμηθώ που στο γύρισμα τα θέλαμε απαραίτητο σε κάποιες σκηνές και γιασεμιά δεν υπήρχανε. Γιατί αρχίσαμε 1η του Μάρτη, πρώτη μέρα γυρίσματος και γύριζα σαν τρελή παντού με το αυτοκίνητο και ήταν όλα κλαδεμένα βέβαια, νοικοκύρια οι ανδριώτες. 2-3 είχα βρει ακλάδευτα. Και έτσι έκανα κολπάκια στα γυρίσματα και την ημέρα που πραγματικά πρέπει να τα δούμε σε κάποιο κοντινό έχω εντοπίσει από μέρες πριν και προσέχω μη γίνει καμιά καταιγίδα και μου τα καταστρέψει 3 μπουμπουκάκια σε ένα κλάδευτο για σεμί στα πατούρια, 3 μπουμπουκάκια στο σουσούδι στις στενιές και άλλο ένα μπουμπουκάκι κάπου στα λιβάδια. Και τα μάζεψα πρωί-πρωί και τέλος πάντων τώρα είναι γεμάτη άντρος για σεμιά. Δεν ξέρω τι να πω γιατί έχω σου λέω άγχος. Θυμόμουν μια φράση του Τσαρούχη, του Γιάννη του Τσαρούχη που έλεγε για τα αχανή, πανέμορφα, τεράστια, καταπράσινα, περπάτητα δάση της κεντρικής Ευρώπης και έλεγε ότι τα δάση της Ελλάδας είναι τα βράχια της, τα βράχια στα νησιά. Αυτά είναι τα δάση μας. Και εγώ τα ερωτεύτηκα και όταν έκανα το βιβλίο και πολύ περισσότερο στην ταινία. Κάτι θέλω να πω για το βιβλίο, πράγματα που δεν τα σκεφτόμουν όταν το έγραφα, αλλά με τα χρόνια σιγά σιγά ας πούμε τα βρήκα μέσα μου. Ένα που το έχω ξαναπεί, ότι το Μπόλι είναι το ενιάφιο θύμα του Παπαδιαμάντη. Μια εποχή που υπέφερα από μια πολύ σοβαρή κατάθλιψη και ήμουνα βαριά χαπακομένη. Το μόνο που μου έδινε ανακούφιση ήταν που κάθε μέρα, κάθε απόγευμα διάβαζα αυτό το διήγημα. Και έτσι όταν αποφάσισα να κάνω τη Μικρά Αγγλία ήταν σαν συνέχεια αυτού του κλίματος, αυτής της ατμόσφαιρας και αυτού του πόνου που είχε εγκατασταθεί μέσα μου, νομίζω, από εκείνα τα χρόνια. Ένα δεύτερο που σκέφτηκα είναι ότι το πρώτο μυθιστόρημα, γιατί η Μικρά Αγγλία ήταν το πρώτο μου μυθιστόρημα, ως ευρύτερη επεξεργασία και σύνθεση πολλών ζωών και λεπτομεριών και δευτερευόντων ιστοριών και πραγμάτων κτλ. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, πόσο μάλλον για κάποιον εντελώς άπειρο που δεν έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη στο μυαλό του και στη τεχνική του δυνότητα ή επάρκεια. Ήταν δύσκολο, λέω, γιατί ξεκίνησε άραγε με ένα μυθιστόρημα εποχής, όπως το λέγαμε. Και το σκέφτομαι και λέω ότι έκανε ένα χρονικό πηγενέλα για πολύ μεγάλο διάστημα στοχασμών και προβληματισμών και πήγα να κουμπίσω κάπου σε παλιά χρόνια για να βρω τα πατήματά μου και να τα στερεώσω μέσα μου για τα θέματα που με ενδιαφέρουν εμένα, ας πούμε, να ψάξω περισσότερο και να ασχοληθώ στη λογοτεχνία. Και τα θέματα αυτά ήταν κορυφαίες ανθρώπινες εμπειρίες. Η αφετηρία, λοιπόν, ήταν να βρω τα θέματα που με κεντρίζουν, που με αναστατώνουν και από εκεί και μετά αυτή η ιστορία ήταν ένα εφαλτήριο που με έφερε πιο ομαλά στα επόμενα μυθιστορήματα που είναι σύγχρονες όλες οι ιστορίες και τα διηγήματα και το κουστούμι στο χώμα, Άγιος της Μοναξιάς, Σουέλ, Σακιά, Καιρός Σκεπτικός είναι ιστορίες που συμβαίνουν στο παρόν, δεν έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν θα επιχειρούσα ξανά έτσι ένα μυθιστόρημα εποχής. Και επίσης κάτι ακόμα, ότι ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα για έναν πρωτόπειρο, το μυθιστόρημα, υπάρχει κάτι μοναδικό. Μέρα και νύχτα γράφεις και σκίζεις και μουτζουρώνεις και αναρωτιέσαι μέσα σου, ας πούμε, κάνω για μυθιστόρημα, μπορώ. Αυτό είναι ένα άγριο, πολύ δυνατό ερώτημα, που σε αυτή του τη μοναδικότητα υπάρχει και την ένταση υπάρχει κυρίως στην πρώτη απόπειρα να γράψει κανείς μυθιστόρημα. Ερχόμαστε στην ταινία. Όταν έκανα το βιβλίο είχα ορισμένα πράγματα υπόψη μου, αλλά σε καμία περίπτωση ότι αυτό μπορεί κάποτε να γίνει ταινία ή να γίνει σύριαλ ή να γίνει θεατρικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σκεφτόμουν την πιθανή χρησιμοποίησή του για μια άλλη μορφή τέχνης, πόσο μάλλον που δεν ήμουν καν σίγουρη ότι θα βρίσκα εκδότη.
το έγραφα για ένα δικό μου εσωτερικό λογαριασμό περισσότερο, ας πούμε. Δεν μου παίρναγε από το μυαλό. Όταν έρχεται η ώρα 16 Αυγούστου 2011 στα Σκαλάκια στη χώρα, σε μια κουβέντα με Τσιπουράκι, και γίνεται αυτή η πρόταση, από μια, είμαστε μια παρέα, ήσουν εκεί, ήταν η Χαρίκλια, η γυναίκα σου, ήταν ο δήμαρχος, ο Γιάννης Ογλινός, ήταν ανδριώτες οι οποίοι αγαπούν και στηρίζουν πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες, ας πούμε, στον χώρο και έχουν τις δυνατότητες να το κάνουν και θέλουν να είναι και διακριτικοί, να το πω έτσι. Όταν ήρθε αυτή η πρόταση ένιωσε ένα τεράστιο σοκ και τώρα τι γίνεται, διότι όταν γράφεις μυθιστόρημα είναι τελείως διαφορετικό από όταν σκέφτεσαι πώς θα μπεις στα βαθιά νερά μιας κινηματογραφικής πλέον αφήγησης. Πόσο μάλλον που δεν υπήρχε χρόνος να αναλάβει άλλος, γιατί όλα τρέξανε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχε χρόνος να αναλάβει άλλος να γράψει το σενάριο που εγώ το επιθυμούσα και το ζήτησα, γιατί έπρεπε να κάτσει να διαβάσει καμιά 200-300 ναυτικά βιβλία και εγχειρίδια, να πάει πάνω κάτω το νησί, να νιώσει όλα αυτά που είχα ανάγκη να νιώσω εγώ προκειμένου να κάνω το βιβλίο. Ένιωσα ότι έπρεπε να ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ κέριο, να αποφασίσω να εμπιστευθώ το σκηνοθέτη καταρχήν και να μην μπω γράφοντας στα αλλεπάλληλα χέρια του σεναρίου, τελειώνοντας τελικά ότι η ταινία είναι αυτό. Το σενάριο ποτέ δεν είναι η ταινία. Η ταινία είναι εικόνες, είναι ηθοποιοί, είναι όλος αυτός ο μόχθος και ο συνδυασμός πολλών συντελεστών και πολλών καλλιτεχνικών και τεχνικών προσπαθειών. Έπρεπε λοιπόν να καταλάβω ότι δεν χωράει εδώ, ας πούμε, εγωισμός, αλαζονία και αυτάρκεια, ότι το παρέδωσα και αυτό είναι. Υπάρχει το βιβλίο. Η ταινία πρέπει να είναι κάτι άλλο και πρέπει να είναι ταινία του σκηνοθέτη, του Παντελή. Και ήρθανε τα δύσκολα, γιατί ας πούμε διαλόγους, έχω ελάχιστους ατόφιους διαλόγους στο μυθιστόρημα. Υπάρχει εσωτερικός μονόλογος με ένθετο πλάγιο λόγο μέσα σε μακροσκελέστατες παραγράφους. Τι γίνεται όμως στην εικόνα, μπορείς να μην δώσεις όπλα στους ηθοποιούς πέρα από ένα στοχαστικό εκφραστικό βλέμμα. Κάποια στιγμή τα βλέμματα, τα οποία μπορεί να εκφράζουν κάλλιστα τα σιωπηλά βλέμματα και την υποταγή και την εναρμόνιση με κάποιες δύσκολες νοοτροπίες κτλ. Κάποια στιγμή αυτά δεν αρκούν, γιατί έρχεται η ώρα που και η αυτοσυγκράτηση και η νυφαλιότητα πάει περίπατο και τότε τα νομολόγητα γίνονται λόγια. Έπρεπε λοιπόν να προκύψουν διάλογοι. Δεν ήθελα να φορτώσω την ταινία με voice-over που λένε και στον κινηματογράφο, δηλαδή με το λόγο που ακούγεται ενός σχολιαστή, ενός αφηγητή, ενώ εμείς παρακολουθούμε κάποια δράση. Και επίσης κάτι άλλο που ήταν ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα στη σεναριοποίηση ήταν να βρω εμπιστοσύνη ότι αυτό μπορεί να είναι το ζυμάρι, η μαγιά για να δώσει μια ταινία. Καμιά φορά παγιδευόμαστε σε διάφορα κλισέ. Μου λένε 2-3, μα κυρία Καριστιάνη, συνήθως όταν ένα βιβλίο έχει αγαπηθεί και γίνει ταινία, οι ταινίες είναι αλλιώς, δεν είναι τόσο καλές. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε, ας πούμε, να αφαιρέσουμε το δικαίωμα στον Κιούμπρικ και στον Βισκόντι, που όλες τους οι καταπληκτικές ταινίες αυτών των μεγαθυρίων, ας πούμε, του κινηματογράφου αντλούν τα θέματα τους από βιβλία. Σκέφτομαι την κυρία με το σκυλάκι που βασίζεται στην νουβέλα του Τσέχοφ, του Χάιφιτ, στην ταινία. Σκέφτομαι όλο τον παλιότερο και σύγχρονο αμερικάνικο κινηματογράφο που βασίζονται σε βιβλία και που, επειδή είναι μυθιστόρημα, μπορεί να είναι 300, 400, 500 σελίδες. Ποτέ ατόφιο δεν μεταφέρεται στο σινεμά, θα ήταν άστοχο και περιττό. Γιατί θα εγκλώβιζε το ταλέντο, τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα του ίδιου του σκηνοθέτη και όλων των άλλων που καλούνται να βάλουν το δικό τους το υλικό στο έργο που φτιάχνουν όλοι μαζί. Ήθελα, κουβεντιάζοντας με τον Παντελή, να προστατέψω
μέσω του σεναρίου και την ταινία από διάφορες κακοτοπιές. Για παράδειγμα, μου έλεγε ο Παντελής, δεν θέλω να βγάζει εποχήλα, να μην πνιγούν οι ήρωες τα πάθη, τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, είτε στις δαντέλες, είτε στις κουτσουλιές των περιστεριώνων. Να μην βγάζει εποχήλα, να μην καταπίνει το καταπληκτικό, ας πούμε, τοπίο ή τα καταπληκτικά δεκόρ που έφτιαξε ο σκηνογράφος μας, ο ήρωας, ο Αντώνης ο Δαγλίδης, να μην καταπίνουν τις ιστορίες. Και αυτό είχε δίκιο ο Παντελής, γιατί ο Αντώνης έφτιαξε, εκτός από όλα αυτά που βλέπουμε στην ταινία, στις λεπτομέρειες του, στα εσωτερικά των σπιτιών, τους εξωτερικούς χώρους, τη χώρα, την πλακούρα κτλ., έφτιαξε και χώρους ώστε να μπορούν να αισθάνονται οι ηθοποιοί την ατμόσφαιρα. Ακόμα και ενώ ξέραμε ότι θα λειτουργήσει, πώς το λένε, η κάμερα με κοντινά πλάνα. Ότι δεν θα φανούν τα παπούτσια τους, δεν θα φανούν, ας πούμε, κάδρα, δεν θα φανούν καρέκλες, δεν θα φανούν τα χρώματα στους τοίχους. Όμως ήταν μια προσπάθεια που έκανε ο Δαγλίδης καταπληκτική να προσφέρει στους ηθοποιούς και στον Παντελή και σε όλους τη δυνατότητα να κινούνται απόλυτα μέσα σε χώρους με κινηματογραφική ατμόσφαιρα σωστή για την εποχή και την ταινία. Τώρα, το τοπίο της Άνδρου, που και αυτό δεν το χορταίνω με τίποτα και που δεν το ξέρουν και οι Ανδριώτες, δηλαδή μέσα στην ταινία θα δούνε μέρη, εσύ Βαγγέλη ξέρεις και έχεις πάει στα 60 εκπληκτικά γεφυράκια. Πόσοι Ανδριώτες τα ξέρουν? Τους 220 μήλους, ας πούμε, πόσοι Ανδριώτες έχουν επισκεφτεί έστω 2-3. Και από όταν έγινε δρόμοι και απέκτησαν οι άνθρωποι αυτοκίνητα, συνήθως, ας πούμε, την επισκεψιμότητα τη μεγάλη την έχουν το καλοκαίρι οι διάσημες παραλίες. Υπάρχουν συναρπαστικές θεσπέσιες γωνιές που κάποιοι θα τις ανακαλύψουν μέσα από την ταινία και που δεν εξαντλούνται ποτέ, μπορούν να τις ψάχνουν και μόνοι τους μετά, θέλοντας να ανακαλύψουν τον τόπο τους, είτε είναι Ανδριώτες είτε επισκέπτες του νησιού. Το τοπίο λοιπόν έπρεπε και στο σενάριο να περάσει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιβάλλει μια ιδηλιακότητα, ας πω μια τέτοια λέξη, ας πούμε, μια περιγραφικότητα, να το πω έτσι, και να μην θυμίζει σε τίποτα την τουριστική αντίληψη, ας πούμε, της διαφήμισης των ωραίων τοποθεσιών της χώρας που συνδέονται οπωσδήποτε με τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί το τοπίο στην Άνδρο και παντού, όταν δεν είναι πάρα πολύ πειραγμένο, έχει μια ατόφια δύναμη και εμπερικλεί μνήμη, εποχές, ιστορίες ανθρώπων που το έχουν περπατήσει και έχουν εκεί, ας πούμε, γράψει τα βήματά τους. Ήταν λοιπόν όλα αυτά πολύ ιδιαίτερα και έπρεπε να τα έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Μου άρεσε που στο γύρισμα, γιατί ήμουν παρούσα σχεδόν σε όλα τα γυρίσματα, όταν δεν ήμουν παρούσα έπρεπε να τρέχω για το γύρισμα της επομένης, έπρεπε να ψάχνω να βρω τα κεντήματα, τα οποία τα σχεδίασα, τα κεντήματα της Κατερίνας, που είναι από πολύ νέα χείρα και κεντά όλα τα ναυάγια του νησιού, τα σχεδίασα. Μας τα κέντησε η Αγνή Καλυβρούση, 4, ένα το ναυάγιο του Καραβομάγειρα, άντρα της κεντήστρας της Κατερίνας, ένα του Θρασίβουλου και ένα της Παναχράντου, τα δύο πρώτα ανδριώτικα βαπόρια που χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το ναυάγιο της Μικράς Αγγλίας. Τα δύο παίξανε στην ταινία, δεν χωρούσαν όλα βέβαια κτλ. Αλλά έπρεπε να τρέχω και να επιμένω για τέτοια πράγματα, οπότε σε κάποια γυρίσματα δεν ήμουν παρούσα. Σε ελάχιστα. Στα πιο πολλά είχα απορροφηθεί τόσο πολύ από την δουλειά. Είχα ξεχάσει ότι έχω γράψει το βιβλίο. Είχα ξεχάσει ότι έχω γράψει το σενάριο. Είχα ξεχάσει ότι τρέχαμε μαζί με σένα και την Πέρλα το σκυλί, ας πούμε, στα βουνά και στα λαγκάδια και με την Αλεξάνδρα την Οφήτου σε τόσα σπίτια και τόσα χωριά. Να πάρουμε όλα αυτά τα έπιπλα που αφιδός και αφιλοκερδός μας εμπιστεύτηκαν να είναι όλοι τους καλά οι Ανδριώτες, καναπέδες και μπουφέδες, οι οποίοι υπερίπταντο για καιρό, ας πούμε, στα διάραχα και στα βουνά της Άνδρου. Στα γυρίσματα αυτά ένιωσα συνεπαρμένη από τον
τρομερό τρόπο που οι ηθοποιοί, ιδίως οι νέοι ηθοποιοί και οι άπειροι, χυμούσαν απάνω στο ρόλο και πάνω στην τέχνη τους. Πολλοί δουλευταράδες, το ήξερα γιατί και όλη νύχτα δουλεύανε και τα Σαββατοκύριακα δουλεύανε και ετοιμάζονταν και κάνανε πρόβες και με τον Παντελή και μεταξύ τους και ο καθένας μόνος του. Και υπήρχε και ένας ανταγωνισμός, να το πω έτσι, ας πούμε, άμυλα, ας πω την πιο βαριά λέξη, ο καθένας να προσκομίσει τη μέρα του γυρίσματος και μια δική του ιδέα που σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν εξαιρετικές. Εγώ τώρα σαν θεατής τι θέλω. Σαν θεατής μιλάω. Βλέπω, ας πούμε, το πρόσωπο του ηθοποιού, το οποίο έχει επάνω μια σφραγίδα αγωνίας και φαντάζομαι τα ιδρωμένα του χέρια που τα σφίγγει, τα πιάνει, τα αφήνει, χωρίς να τα βλέπω, γιατί η κάμερα είναι στο κοντινό πλάνο. Ή βλέπω το κοντινό της κάμερας πάνω σε πλεγμένα δάχτυλα, δύο παλάμες οι οποίες είναι η μια πάνω στην άλλη, και φαντάζομαι το σπαραχτικό βλέμμα του ηθοποιού για κάτι τρομερό που έχει συμβεί. Είναι λοιπόν οι ηθοποιοί αυτοί οι οποίοι διαθέτουν και το σώμα και το πρόσωπό τους ανά πάσα στιγμή στην υπηρεσία της σκηνής. Ήταν δύσκολο. Σκεφτόμουν όταν έκανα την έρευνα για το βιβλίο, αλλά και όταν έγραφα το σενάριο, ότι δεν πρέπει κάποια πράγματα να ξεχάσω. Η Άνδρος χαρακτηριζόταν ως ναυτονήσι και ναυτική κοινωνία από μια μη κανονικότητα. Μη κανονική κοινωνία, γιατί ήταν μονομερής η σύνθεσή της. Οι άντρες της παραγωγικής ηλικίας, τη συντριπτική τους πλειοψηφία, ταξίδευαν στους ωκεανούς για το μεροκάματο. Μη κανονικό αυτό. Γυναίκες δηλαδή, πολύ γυναικείος κόσμος στο νησί. Η μη κανονικότητα της επικοινωνίας. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν τα κινητά τηλέφωνα, τα Skype, τα email και μπορούν, ας πούμε, να έχουν σχεδόν καθημερινή, αν θέλουν, συνομιλία. Τότε, όπως το λέω κάπου και στο βιβλίο, οι γυναίκες νομίζαν ότι ο άντρας τους ήταν 5 και 10 χιλιάδες μίλια μακριά από εκεί που πραγματικά βρισκότανε. Μη κανονική επικοινωνία. Η μη κανονικότητα της τριβής σε μια κοινή καθημερινότητα, η οποία κάνει τους ανθρώπους να γνωρίζουν καλύτερα με τα καλά του και τα κακά του ένας τον άλλο, ας πούμε, μέσα σε ένα σπίτι. Η μη κανονικότητα της διαρκούς αγωνίας. Να ξημεροβραδιάζονται με το φόβο ενός πιθανού ναυαγίου, με τα πανωτά πένθη, με όλα αυτά. Η μη κανονικότητα και στην μαύρη περίπτωση ενός ναυαγίου της επιστροφής του σώματος του ναυτικού στο γενέθλιο τόπο για τον τελευταίο σπασμό και την ταφή. Όλα μη κανονικά. Και κάτι που το ανακάλυψα όχι όταν έγραφα το βιβλίο, αλλά τώρα με την ταινία που έκανα βόλτες και έψαχνα να βρω τα κύματα κτλ. Κάτι που δεν είναι μετρήσιμο, αλλά είναι πάρα πολύ υπολογίσιμο. Το δέος του ωκεανού, το οποίο εγώ το αισθάνομαι σήμερα, πόσο μάλλον ο κόσμος εκείνης της εποχής, με την αδυναμία της επικοινωνίας και των πολλών γνώσεων και διευκολύνσεων και δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα η τεχνολογία και η εξοικείωση με αυτά τα πράγματα. Πώς αυτά μεταφέρονται στην ταινία, πώς ας πούμε οι ηθοποιοί θα πρέπει να ερμηνεύσουν τους ρόλους σαν να μην ξέρουν τις μεταγενέστερες εξελίξεις, σαν να μην ξέρουν στο πρώτο μέρος, ας πούμε, της ιστορίας μας, ότι θα συμβεί δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, σαν να μην ξέρουν ότι ακολούθησε μετά ένας εμφύλιος, μια δικτατορία, τα μνημόνια και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, πώς θα μπορέσουν σιγά σιγά να περπατήσουν και να μπουν στις νοοτροπίες εκείνης της εποχής. Ήταν λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα που και γράφοντας το βιβλίο αλλά και το σενάριο και στις πρόβες με τους ηθοποιούς, με τον Παντελή, το είχαμε στο μυαλό μας και το κουβεντιάζαμε με όλους που ερμηνεύουν πρωταγωνιστικούς και δευτεραγωνιστικούς ρόλους. Ένα άλλο που ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, και όταν έγραφα το βιβλίο και το σενάριο και το αισθάνομαι ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι ότι με αυτή την κοινωνική θύελα της εποχής, μια εποχή που έτσι θα περάσει η κυρία Μέρκελ στην ιστορία και η ομοίη της στο ιερατείο της Κομισιόν, που λέει και ο Σταύρος Ολιγερός, επί των ημερών τους διαλύεται το κοινωνικό κράτος,
αυξάνονται ραγδαία και αλματοδός οι άνεργοι στην Ευρώπη και ο φασισμός, ο ναζισμός σηκώνει κεφάλι. Με 1,5-2 εκατομμύρια ανέργους, αν βάλουμε και τη μη καταγεγραμμένη ανεργία, με αυτοκτονίες, με όλα αυτά, οι άνθρωποι σαν να δοκιμάζονται πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι διαρκώς, ας πούμε, με το χαρτί και το μολύβι να κάνουν τους λογαριασμούς, αν θα βγάλουν τα χαράτια, αν θα πληρώσουν, αν θα κάνουν κτλ. Απολυμμένοι. Δοκιμάζονται και οι ανθρώπινες σχέσεις, γιατί η οικονομική δυσπραγία και η ανέχεια και όλο αυτό το θολό τοπίο μιας χώρας που είναι συνολικά τώρα έτσι ταπεινωμένη και δαχτυλοδειχτούμενη για αθλειότητες του πολιτικού συστήματος εξουσίας, κάνει τους ανθρώπους, ας πούμε, να φέρουν μέσα τους μια πολύ βαριά στενοχώρια. Σκέφτομαι λοιπόν ότι οτιδήποτε γίνει ουσιαστικό αξίζει. Είναι μια μικρή χαραμάδα κουράγιο. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, σκέφτομαι ότι ό,τι συνιστά την ανθρώπινη ύπαρξη, μια πλήρη ανθρώπινη ύπαρξη, εμπεριέχει οπωσδήποτε τον έρωτα, το πιο ξεκουστό συνέστημα που λέει και ο Ρίλκε, τη φιλία, τη δυνατότητα επιλογών, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό στο πένθος, την αλληλεγγύη. Όλα αυτά συνιστούν μια πλήρη ανθρώπινη ύπαρξη. Και αυτά δεν πρέπει με τίποτα να τα εκχωρήσουμε και να τα χάσουμε, θα πρέπει να παλέψουμε για αυτά και να ξέρουμε ότι έχοντας αυτά σαν ασπίδα, σαν αίτημα επίσης πάρα πολύ ισχυρό, έχοντας τη μνήμη και τη γνώση της ιστορίας του τόπου και των πολλών παθημάτων, ας πούμε, της χώρας μας, έχουμε περισσότερα μέσα στη διάθεσή μας και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και λόγους για να αγωνιζόμαστε. Τώρα γιατί την έκανα αυτή την στροφή προς τα εκεί δεν ξέρω. Ίσως επειδή πριν έρθεις καθόμουν και έγραφα κάτι για τη Χρυσή Αυγή. Ίσως γι' αυτό. Πονάει πολύ η ιστορία αυτή. Θα έχουμε πολλές βραδιές να περάσουμε, να τα πούμε. Και φαντάζομαι όχι μόνο στα σπίτια αλλά και σε κινητοποιήσεις. Επανέρχομαι στην ταινία. Ο Σπύρος Μαλταμπές, ο καπετάνιος, λέει μια φράση, μια φράση θησαυρό των ναυτικών, όποιος πνίγει και μετάνιωσε, που έσκασα γιατί στη γερμανική μετάφραση ο πολύ αγαπητός μεταφραστής και καταπληκτικός ο Ελβετός, ο Νόρμπερτ Χάουζερ, δεν έβρισκε πώς να το μεταφράσει και έβαλε ένα τίτλο φλάτη, γιατί είναι και η επικεφαλίδα του τρίτου κεφαλαίου στο βιβλίο. Έβαλε ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φορτούνα φαίνεται, κάτι που υπάρχει στις περισσότερες γλώσσες ως παροιμία και ως έκφραση. Όποιος πνίγει και μετάνιωσε, λέγανε ναυτικοί, που σημαίνει ότι στα δύσκολα πάλεψε. Γιατί μπορεί και να καταφέρεις να βγεις εσύ πάνω από το κύμα και όχι να σε πάρει το κύμα από κάτω. Κάτι που ισχύει και για την εποχή μας, νομίζω, και για όλο τον κόσμο. Εγώ, αν έχω ένα κέρδος τεράστιο από αυτή την ιστορία, είναι ότι δεν έκλεισα τους λογαριασμούς μου. Δηλαδή, μπήκα μέσα στον κόσμο των ναυτικών, μπήκα μέσα στον κόσμο των τρομερών μποφόρ, όχι μόνο στους ωκεανούς με τους ανεμοστρόβιλους και τους τυφώνες και τις φουρτούνες, αλλά όλων αυτών που μένονται στην ψυχή των ανθρώπων που είναι πολύ καιρό μόνοι, πολύ καιρό σε αυτές τις παράξενες διαδρομές που κάνει το μυαλό τις νύχτες, τις ασυντρόφευτες νύχτες. Μπήκα και έκανα και ένα δεύτερο μυθιστόρημα του Σουέλ, πάλι με ναυτικούς, μακάρι να εξωθώ να κάνω και ένα τρίτο, μια συλλογή διηγημάτων, μακάρι να έχω τις δυνάμεις. Σκέφτομαι ότι έχω αγωνία, τι θα πούνε οι ανδριώτες, τι θα πει ο κόσμος, εύχομαι να τη δουν την ταινία. Εσύ έχεις δει το δεύτερο χέρι, η Γιούτε Γένσεν, επίσης, κάποιοι φίλοι. Τώρα είναι στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας, κάποια ντουμπλάζ, οι μουσικές της Κατερίνας της Πολέμη, η ήχη και το sound από τον Ευθυμίου και τον Βαρυμποπιώτη. Είναι αυτή η τελική φάση. Θυμάμαι μια κουβέντα που έλεγε ο Ηλία Καζάν, ότι εκεί που νομίζω ότι έχουν τελειώσει όλα σε μια δουλειά, υπάρχει πάντα ένα επιπλέον 10% που μπορείς, ας πούμε, να κάνεις καλύτερα αρκετά από
τα πράγματα ενός βιβλίου ή μιας ταινίας. Και έτσι παλεύομαι τώρα για αυτές τις λεπτομέρειες. Σου ξανά είπα κάτι, ότι τον καιρό που περπατούσα στα στενά της χώρας και των χωριών, που ανεβοκατέβαινα στα σκαλοπάτια, που πίναμε καφέ μαζί, που τα λέγαμε με τη Μαρίνα την Καραγάτση, που τα λέγαμε με τον Αντώνη τον Πολέμη, Θεός χωρέστονε. Εγώ ένιωθα ότι μέσα από τις ναυτικές ιστορίες, από αυτό το δέος του ωκεανού, μέσα από τον κόσμο αυτό, συγκεντρωνόμουνα στα βασικά αιτήματα της δικιάς μου της ύπαρξης, γιατί έχω ανάγκη να αγαπώ, να σέβομαι και να ευγνωμονώ. Και νιώθω μια απέραντη και αυξανόμενη ευγνωμοσύνη για αυτά τα νεύματα που πήρα από την Άνδρο. Ανέφερα τον Αντώνη τον Πολέμη. Στο βιβλίο υπάρχει ο Εμίλιος Μπάλας, ο θείος του Σπύρου Μαλταμπέ, που τον μεγάλωσε στον Περιστεριώνα από μικρό κτλ. Τον εξαίσιο Περιστεριώνα στην Αλαμανιά. Ελπίζω μετά την ταινία να πάνε να τον δουν από κοντά, ανδριώτες και μη ανδριώτες. Ούτε στην Τίνο που έχει τόσο πολλούς και υπέροχους, δεν υπάρχει τόσο όμορφος. Στο βιβλίο δεν υπάρχει ποδήλατο βέβαια. Ο Εμίλιος Μπάλας παίρνει τα πόδια που πάει. Ακριβώς όμως επειδή δεν θα ξεχάσω ποτέ, όλοι οι ανδριώτες και εσύ που τράβηξες εκείνη την καταπληκτική φωτογραφία που υπάρχει στο βιβλίο για τον Αντώνη τον Πολέμη που έβγαλε η Πόπη, η κόρη του, ο Αντώνης με το ποδήλατο σαν μασκότο της χώρας, έφτιαξε τον Εμίλιο Μπάλα να κυκλοφορεί με ένα ποδήλατο. Έτσι είναι ένας παντοτινός χαιρετισμός στη μνήμη του Αντώνη του Πολέμη, ενός ανθρώπου με πολύ πλατιά κουλτούρα και τόσο πολύ αγάπη για την Άνδρο, νομίζεις ότι σε όλες τις φλέβες, στις αρθρώσεις του, στο βλέμμα του παντού, ας πούμε στα λόγια του, ήταν η παράφορη αγάπη για την Άνδρο που κυριαρχούσε. Να πω κάτι που θυμάμαι από την ταινία, μια ιδιαίτερη στιγμή. Όταν στην αυλή της Έφης της Ραπτάκη, φέραμε τον επιτάφιο από τον Άγιο Γιώργη, και μαζέψαμε κάλες από τα γυάλια, από τα πατούρια, από τα λιβάδια, γλυσίνες από τα λάμυρα, γλυσίνες επίσης από τα λιβάδια και καθίσαμε με την Αλεξάνδρα, την εφή του, και φτιάξαμε έναν επιτάφιο όπως τον φτιάχνανε οι άνθρωποι παλιά εκείνα τα χρόνια και μακάρι να το φτιάχνανε και τώρα, δίχως να παραγγέλνουν από τα ακριβά ανθοπολία των Αθηνών ορχιδέες και διάφορα εισαγόμενα άνθη. Που φτιάξαμε τον επιτάφιο και δίχως φώτα από τον Άγιο Γιώργη, θυμάμαι από την Καμάρα που έρχεται σιγά σιγά ο κόσμος και ψάλλει τα εγκόμια. Μια σκηνή που δεν υπήρχε καν στο σενάριο, ήθελε ο Παντελής να την κάνει. Και νομίζω πως για να ηρεμήσεις κιόλας μπήκε στην ταινία. Βρήκε τη θέση της. Εγώ αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι περισσότερο έτσι ένας χαιρετισμός σε ζώντες και τεθνεώτες ναυτικούς, γιατί το αρχικό κίνητρο για το βιβλίο ήταν το απέραντο σοκ ως παραγμός για το ναυτικό που δεν επιστρέφει να τα αφήσει στο νησί του. Είναι ένας χαιρετισμός, ένας φόρος τιμής λοιπόν στους ναυτικούς. Είναι η παράφορη αγάπη για όλα αυτά που σημαίνει η θάλασσα, το πέλαγος, η αγάπη για το νησί και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που βοήθησε και που μας εξέπληξε κιόλας, γιατί τόσα χρόνια από το 89 που έρχομαι στην Άνδρο, καλές σχέσεις είχαμε τους ανθρώπους και αυτοί μαζί μου, παρεξηγήσεις σχεδόν δεν θυμάμαι. Ήθελα κι εγώ να με εντάξει και οι άλλοι εντάξει, ενώ άκουγα ας πούμε κουβέντες δυσαρέσκειες από μη ανδριώτες για το νησί μας. Ήταν κάπως απόμακρη ορισμένη βέβαια, πράγμα που εξηγείται από τις αυστηρές κοινωνικές επιταγές ας πούμε μιας εποχής που το γυναικονήσι έπρεπε να
κινείται πάντοτε καθώς πρέπει και πολύ προσεκτικά, αλλά νομίζω πως υπήρξε μία έκρηξη στη διάρκεια του χειμώνα, μία έκρηξη αλληλεγγύης, συντροφικότητας, φιλικότητας και διάθεσης να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή την εμπειρία, την παλαβή εμπειρία που λέγεται σινεμά. Η χώρα, από ό,τι θυμάμαι, νεκρή το χειμώνα. Ήταν με ένα τσούρμο που ανεβοκατέβαινε, ντόπιοι, ηθοποιοί, κομπάρσοι, τεχνικοί, κινηματογραφιστές, έπιπλα ανεβοκατέβαιναν, ακούγονταν τα τραγούδια, ακούγονταν αποσπάσματα από ρόλους στην ταινία. Έπαιξε ίσως και η κρίση ρόλο, γιατί βοήθησε τους ανθρώπους από αυτή την μαζική κατάθλιψη και μυρολατρεία στην οποία έχουν πέσει, να έχουν μια διαφυγή έστω και σύντομη. Και μια ελπίδα ότι η ταινία μπορεί πραγματικά να κάνει, ας πούμε, καλό στον τόπο. Η δικιά μου συμβολή ήταν ένα βιβλίο που βγήκε 21 Απριλίου 1997 και το οποίο, όταν μου ζητήθηκε μετά από 15 χρόνια να το κάνω σενάριο, το ξαναδούλεψα με έγνοια να κρατηθεί αυτός ο παλμός των πολύ δυνατών ανθρώπινων αισθημάτων, γιατί πιστεύω ότι εν τέλει, ας πούμε, τα σωθικά της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης περιπέτειας είναι τα δυνατά συναισθήματα. Αυτό έκανα. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, τα έκαναν οι άλλοι. Οι ηθοποιοί, ο σκηνοθέτης, ο Δαγλίδης, η Δουγιούλα, η Ζωγιοπούλου στα κουστούμια, εσύ που βρήκες τόσο πολλούς χώρους, η Πέρλα με την υπομονή της, ο κόσμος εδώ που πραγματικά έτσι μας βομβάρδιζε με ιδέες. Ελάτε να γυρίσετε και στο δικό μου σπίτι, ελάτε να δείτε τον κήπο μου, ελάτε, έχω κι εγώ να σας δώσω κόκκινες καμέλιες αν χρειαστείτε να φτιάξετε τα στεφάνια, να πάω να σας μαζέψω μυρτιές και δάφνες. Θυμάμαι που έφτιαξα τις νηφιάτικες ανθοδέσμες για τους δύο γάμους. Έβαλα φύλαμος μουλιάς, το είχα βρει σε, μου το είχαν πει παλιές ανδριώτισες, φύλαμος μουλιάς γύρω-γύρω, και μέσα έβαλα τις παλιές ροζ τριανταφυλιές, τις μπομπόνες που είχε και η μάνα μου, η μικρασιάτισσα, στα Χανιά. Αλλά τώρα με τα καινούρια είδη, τα εισαγόμενα που φέρνουν, σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. 3-4 έχω εντοπίσει. Είναι μια δικιά σου, μια της Πόπης της Κυρτάτα, πολύ λίγες υπάρχουν και εδώ στην Άνδρο και σχεδόν πουθενά αλλού πια, σε πολύ λίγα μέρη της Ελλάδας. Την έφτιαξε λοιπόν έτσι την ανθοδέσμη, και μετά στο γάμο της Μόσχας με τον Σπύρο έβαλα κορδελίνες, πάλι αυτά τα ροζ τριανταφυλάκια, τα ατόφια, η παλιά ποικιλία, και αραχνάκι. Το αραχνάκι που είχε φέρει ο παππούς μου το 1922 από τη Σμύρνη, το μοναδικό πράγμα που έφερε από εκεί, στα σποράκια, και που το δίνω σε μικρασιάτες, μεταξύ των οποίων και σε σένα, και το έχεις στα σκαλάκια και στο σπίτι σου. Αυτά. Μ' άρεσε το χειροποίητο του πράγματος στη διάρκεια όλη της ταινίας. Βέβαια, από το χούι να είμαι 4 το πρωί με καφέ, τσιγάρα και να κάθομαι να σημειώνω φράσεις και για την ταινία, για άλλες ιδέες, για το ένα, για το άλλο, στίχους για τραγούδια που σε έχω φλωμώσει και θα τα δώσω πουθενά, ή να γράφω ιδέες για άλλα σενάρια, για μυθιστορήματα. Εντάξει. Αλλά και αυτές οι λεπτομέρειες του χειροναχτικού του πράγματος, να βοηθήσω, να σκουπίσουμε, να τις ανθοδέσμες, να σχεδιάσω τα κεντήματα, να βοηθήσω να φτιάξουμε τα βάζα, γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε βέβαια άνθη ανθοπολίου, δεν υπήρχαν τότε, και καβαλούσα το αυτοκίνητο και τρεχά στα βουνά και στα λαγκάδια να κόψω τα μπλε, τα λούπινα, σπάρτα, ανεμόνες, αγριολούλουδα, που έπρεπε κάπως να συμβαδίζουν και με την εποχή του βιβλίου, δηλαδή αν ήταν ανοιξιάτικη σκηνή είχε καλώς, αν ήταν χειμωνιάτικη έπρεπε να το κολλάσω το πράγμα κάπως διαφορετικά. Μικρές λεπτομέρειες, και πάντα η έγνοια μου για τους τοπίους να νιώθουν καλά
Είχα την αγωνία κάθε μέρα. Λέω, αυτά που έχω γράψει τώρα στο διάλογο είναι όντως της προκοπής? Μήπως έχω κάνει ένα πελώριο λάθος και πάρω στο λαιμό μου όλο αυτόν τον κόσμο της ταινίας? Τεράστια αγωνία. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι όταν γράφεις ένα μυθιστόρημα, Βαγγέλη μου, τα πλήθη είναι τσάμπα, τα ταξίδια είναι τσάμπα, τα ντεκόρ είναι τσάμπα, χαρτί και μολύβι. Άντε και τσιγάρα στην περίπτωσή μου. Στο σινεμά δεν είναι έτσι. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή διαφόρων τρελών, θα έλεγα, του μια και έξω. Σχεδόν δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Γιατί ό,τι και αν έχει συμβεί στις πρόβες, στο γραφείο παραγωγής, στο σπίτι στην Αθήνα ή εδώ, στο γύρισμα μπορεί όλα να είναι διαφορετικά. Και δεν έχεις τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι ανεξάντλητα τα χρήματα, πάντα είναι περιορισμένα στον κινηματογράφο. Είναι τόσα όσα. Δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις 3 και 5 και 7 μέρες, ας πούμε, την ίδια σκηνή να την πολεμάς. Οπότε όλοι επιστρατεύουν την επινοητικότητα, το αίσθημά τους, τις δυνάμεις τους, την κριτική τους ματιά, τον αυθορμητισμό τους και την οριμότητα ταυτόχρονα, ώστε όλα αυτά να μπολιαστούν και να λειτουργήσουν για να βγει μια πολύ δύσκολη και πολυπληθή σκηνή μόνο σε μία μέρα ή για να βγουν την ίδια μέρα 2 και 3 σκηνές σε 3 διαφορετικούς χώρους. Ήταν ένας άφλος. Ήταν ένας άφλος. Ελπίζω να λειτουργεί η ταινία. Ελπίζω οι άνθρωποι, ο Φρόιντ λέει κάποτε ότι ο άνθρωπος είναι η λύπη του. Τελικά σκέφτομαι ότι ο θάνατος δεν καταγράφει πλήρη νίκη. Δεν έχει την τελευταία λέξη. Γιατί από τα ερείπια και τα μαύρα ρούχα και το πένθος φυτρώνουνε τα άνθη της συντριβής. Δεν θέλω να πω την υπόθεση. Τα άνθη των ανθεκτικών δεσμών, οι οποίοι γίνονται πλέον πολύ πιο ουσιαστικοί. Και αυτό νομίζω πως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον για μια ταινία που ασχολείται, όπως και το βιβλίο, με μια οικογένεια. Ίσως η οικογένεια προσφέρεται, γιατί είναι μια μικρογραφία κοινωνίας κατά κάποιο τρόπο, όπου ελέγχεις έναν συγκεκριμένο αριθμό προσώπων για να οργανώσεις, να πλάσεις τις σχέσεις μεταξύ τους. Και πολλές ταινίες έχουν γίνει με οικογένειες και τα τελευταία χρόνια και οι νέοι σκηνοθέτες, ας πούμε, κάνουν ταινίες κυρίως, ας πούμε, με την παθογένεια δυσλειτουργικών οικογενειών. Ο Παντελής από το Προξενιό της Άννας έχει πιάσει μια οικογένεια και περιγράφει, ας πούμε, ένα άτυχο προξενιό. Εδώ όμως στην Μικρά Αγγλία υπάρχει μια διαφορά, ότι είναι σε απόλυτη συνάφεια με τις κοινωνικές επιταγές, οι οποίες πραγματικά, ας πούμε, είχαν τεράστια ισχύ, όπως έχουν σε κάθε εποχή, αλλά μιλάμε για τη συγκεκριμένη τότε, τεράστια ισχύ. Απαιτούσαν από τους άντρες να είναι ατρόμητοι θαλασσόλικοι, από τις γυναίκες να είναι πιστές πινελόπες, από τις γυναίκες να μπορούν, ας πούμε, τα εμβάσματα που έρχονταν να μην τα σκορπάνε, αλλά να πιάνουν τόπο για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα παιδιά κτλ. Ρόλοι δύσκολοι. Η Μίνα, η μάνα, κάπου λέει για τον άντρα της, εκείνος κυβερνάει το βαπόρι, το σπίτι το κυβερνάω εγώ. Σκληρό ρόλο είχε και αυτή, δύσκολο ρόλο είχε να λάβει. Είναι λοιπόν μια οικογένεια η οποία λειτουργεί μέσα σε αυτές τις επιταγές, που πιστεύω ότι πολλές φορές είναι ασφυκτικές και πολύ αυστηρές, και στην προέκτασή τους ενδέχεται να φτάσουν να βάλουν απέναντι την αληθινή ανθρώπινη φύση, η οποία έχει ανάγκη πολλές φορές, ας πούμε, από τα συναισθήματα πολύ περισσότερο από ότι την εξυπηρέτηση κάποιων καλώς εννοημένων συμφερόντων. Δηλαδή η ταινία αναδεικνύει αυτό, ας πούμε, το πουγγί είναι τρίπιο σωσίβιο, λέει ο Εμίλιος. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο στο συμφέρον και να σκέφτεσαι, ας πούμε, τα απαραίτητα ή και τα περίσσια υλικά αγαθά. Ο άνθρωπος είναι, τα σωθικά της ύπαρξής του είναι τα συναισθήματά του. Αυτά. Ελπίζω λοιπόν, σύμφωνα με την παραγγελιά του Παντελή, η ταινία να μην μυρίζει από χείλα, και δεν μυρίζει από χείλα.
Η ταινία είναι μια περιπλάνηση στα βαθιά, πανίσχυρα, ανθρώπινα συναισθήματα. Που σε τελευταία ανάλυση δεν πρέπει να τα χάσουμε ποτέ, γιατί αυτά είναι σύντροφος και σύμμαχος στη ζωή και ασπίδα προστασίας στα δύσκολα. Αλλά ξέρουμε τώρα και την αυτική φράση, όποιος πνίγει και μετάνιωσε.